Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου άναψε και φέτος το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Αφροδίτη Σπυρίδων είναι εκεί. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αφροδίτη. Καλησπέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους τηλεθεατές μου. Πριν από λίγο έγινε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μέσα από μια σεμνή και λυτή γιορτή. Να πούμε ότι φέτος το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας το άναψαν παιδιά. Ήταν εδώ παρουσία του Δημάρχου και της Προέδρου της Κερδής, της κυρίας Χρυσάνθης Παλάζη. Δόθηκε το σύνθημα και τα μικρά παιδιά πατήσανε το κουμπί και φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μαζί με την όλη εκδήλωση την πλησίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κερδής και η μπορούμε να δούμε σε ολόκληρη την εικόνα. Του πρώτου γυμνασίου με όμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά, εγώ είμαι μπροστά από τον Αρκούδο, ο οποίος φέτος θα βρίσκεται εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και με την βοήθεια της κάμερας θα σας δείξουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο, το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό. Βεγγαλικά, όπως έγινε από χθες γνωστό, δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν ούτε και για την ημέρα της πρωτοχρονιάς, σεβόμενη το πένθος της οικογένειας από τον άδικο χαμό του 11χρονου μαθητή. Όμως τα Χριστούγεννα θα έχουν και τα φετινά Χριστούγεννα, θα έχουν το δικό τους χρώμα, το δικό τους άρωμα, καθώς θα υπάρχουν μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν από την Κερδί, στους δρόμους της πόλης, θα υπάρχουν μικρά κύματα μουσικά, όπου θα παίζουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Άγιος Βασίλης, στο σπιτάκι του, θα περιμένει τους μικρούς, γιατί σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, οι μικροί μας, τα μικρά παιδιά θα μπορούν να έρχονται εδώ να γράφουν το γράμμα τους και να το στέλνουν στον Άγιο Βασίλη. Και φυσικά υπάρχουν οι φιλανθρωπικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί, όπως το γίνε και εσύ ένας Άγιος Βασίλης για ένα μικρό παιδί από την Κερδί και το μαγειρεύω με αγάπη, αν δεν κάνω λάθος το όνομα αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιες δράσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και επίσης θα υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις, ξυλοπόδαροι και διάφορες άλλες τέτοιες χαρούμενες εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά, τα οποία πρέπει να απολαύσουν και να χαρούν αυτές τις γιορτινές ημέρες. Μάλιστα, οπότε ουσιαστικά επίσημα, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Σερών για τα φετινά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, περιορισμένες όπως μας είπες. Πολιτεία των Εφών. Περιορισμένες όπως μας είπες και εσύ φέτος λόγω του δυσάρεστου γεγονότος που συνέβη στο σχολείο. Δεν θα υπάρχει κάποιο μουσικό stage, μια μουσική σκηνή όπως υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Ναι, πες τον τεχνικό εκεί πέρα, ναι, τον Γιώργο τον Κολιτζή, εκεί να κάνει ένα πλάνο να δούμε και το δέντρο ολόκληρο. Ναι, Γιώργο, δείξε μας ακόμη μια φορά το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο. Για να μπορέσουμε να καληνυχτήσουμε με αυτή την όμορφη εικόνα τους τηλεθεατές μας και να ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν είναι το δέντρο που βλέπετε. Άνοιξε πριν από λίγα λεπτά στην Πλατεία Ελευθερίας, σηματοδοτώντας και την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το Δήμο Σερών. Να σε ευχαριστήσουμε, Αφροδίτη, από εκεί. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, αυτά. Ο κόσμος είναι εδώ. Ήταν αρκετός, μπορούμε να πούμε. Ναι, υπήρχε αρκετός κόσμος οι οποίοι βρέθηκαν εδώ και περιμέναν το άνομα. Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μικρά παιδιά, τα οποία μετά πήγανε και φωτογραφηθήκανε με τον Άγιο Βασίλη, με τον Αρκούδο, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και τώρα ακόμη υπάρχουν έτσι παιδιά τα οποία χαίρονται όλη αυτή την γιορτινή ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα, παρότι το χριστουγεννιάτικο το γράψαμε με ένα νι, δεν πειράζει, Χριστούγεννα είναι. Την επόμενη φορά θα το γράψουμε με δύο νι. Σε ευχαριστούμε, Αφροδίτη. Καλό βράδυ.